Ο προβληματισμός τώρα στην Ελλάδα πλέον φαίνεται πως διώκεται. Εντάξει. Λοιπόν, δύο είναι τα δικήματα τα οποία διερευνά εντός εικόνων η εισαγγελία και τα εισαγωγικά δεν τα βγάλουμε ποτέ. Γιατί τα διερευνά εντός εικόνων. Θα το πω ευθέως, γιατί εγώ πάντα μιλάω ευθέως και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω. Το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων είναι μια απάτη. Είναι μια εισαγγελική απάτη και μια κυβερνητική απάτη. Εντάξει, λοιπόν, και γιατί είναι απάτη? Γιατί το αδίκημα του άρθρου 191 της διασποράς ψευδών ειδήσεων δεν έχει καμία δουλειά στα δημοσιεύματα αυτά. Ούτε στον Πετράκο, ούτε στον Μακελιό, ούτε σε κανέναν, ούτε στον Αντωνιάδη, ούτε σε οποιονδήποτε λέει όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό ή αμφισβητεί το εμβόλιο αυτό, πόσο γρήγορα ήρθε, έσπασαν τα κοντέρ η Pfizer και οι υπόλοιποι, γιατί εδώ πέρα δεν είναι μόνο η Pfizer, όπως ξέρεις, είναι δύο τις εταιρείες. Εκεί δηλαδή που για το AIDS έχουμε βρει ακόμα εμβόλιο, εδώ που το ρεκόρ μέχρι τώρα ήταν για την παροτίδα 4 χρόνια κάνα για να το βρούνε, για το δάκιο πυρετό πέσει το βρήκανε από το 43 που το ανακαλύψανε και πάλι πάνω διακόψουν γιατί έχει λέει μολύνει τελικά αντί να τους βοηθάει. Λοιπόν, όλο αυτός ο προβληματισμός μεταφέρθηκε στην κοινή γνώμη από όλους αυτούς και διώκεται, διερευνάται σε γελικά. Λοιπόν, είναι όμως αυτό fake news και όλα αυτά και ο Τσιάρος υπουργός είχε βγει και είχε πει ότι πρέπει να τελειώνουμε με τα fake news. Το λένε και οι δημοσιογράφοι, οι συστημικοί. Άμα τους ακούς κάθε βράδυ, έμπλοια αγανάκτησης, κύριε υπουργέ, κύριε τάδε, τι θα γίνει με αυτά τα fake news στο διαδίκτυο, με όλους αυτούς που διακινούν τα fake news. Λοιπόν, κύριοι, ακούστε, το παραμύθι με τα fake news τελειώνει σήμερα. Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω να μηνύω για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, πιο πολύ για να τους φτάσω στα άκρα, να απαλλάξουν αυτούς που πρέπει να απαλλάξουν, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να διώξουν αυτούς που μιμείω εγώ για διασπορά ψευδών ειδήσεων, εδώ δεν υπάρχει αδίκημα. Για να το καταλάβει πάρα πολύ ο κόσμος, δεν χρειάζεται να είναι νομικός. Το 191, αγαπητέ μου Στέφανε, λέει πάρα πολύ απλά: διασπορά ψευδών ειδήσεων. Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου, δημόσια, εφημερίδα Μακελιό, μέσω του διαδικτύου, ο τραγουδιστής Πετράκος, έτσι, διαδίδει ή διασπείρει με οποιοδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις. Άρα λοιπόν, πρώτο ζητούμενο για την εισαγγελία είναι πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι ψευδείς ειδήσεις. Ποιο είναι το ψευδές, ότι ο νόμος είναι υποχρεωτικός, ότι το εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός με το 42, δεν νομίζω. Το ότι το εμβόλιο αυτό δεν γνωρίζουμε αν είναι εντάξει ή όχι. Όταν, αγαπητέ μου Στέφανε, η Pfizer η ίδια έχει αρνηθεί μέχρι τώρα και σήμερα προκάλεσε το Μητσοτάκη να ζητήσει το αυτονόητο από τη Pfizer, δηλαδή να δεσμευτεί, να αναλάβει την ποινική και αστική ευθύνη σε περίπτωση που το εμβόλιο έχει παρενέργειες. Έτσι και είπα το πλέον παράδειγμα. Άμα πάμε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτου να πάρουμε ένα αυτοκίνητο και ζητήσουμε από αυτό που θα μας το πουλήσει το αυτοκίνητο, μου βεβαιώνει ότι όταν το πάρω και φύγω τα φρένα λειτουργούν και δεν θα σπάσω τα μούτρα μου στη γωνία. Εάν δεν μου το υπογράψει αυτό, θα το αγοράσω το αυτοκίνητο. Όχι, ο Μητσοτάκης λοιπόν, ρωτάω, θα ζητήσει από τη Pfizer βεβαίωση, δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη? Λέει ότι είναι 95% ασφαλές. Γράψτε το. Γράψτε το να είμαστε κι εμείς. Γράψτε το. Αν δεν το κάνουνε, δεν θα είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι, θα είναι αυτοί οι ψεκασμένοι. Εντάξει. Λοιπόν, όταν λοιπόν όλη αυτή λοιπόν η αμφισβήτηση, κατά πόσο λοιπόν είναι ψευδείς ειδήσεις. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί αυτό είναι το λιγότερο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσαρμοσμένων. Δηλαδή πρέπει με την τροποποίηση που έχει το 101, με το 4619 του 19 το νόμο, δεν είναι το παλιό 101, είναι το καινούργιο 101. Με αυτό πάμε, κύριε Εισαγγελής, έτσι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να αποδειχθεί ότι προκλήθηκε φόβος. Πώς θα το αποδείξουνε? Άντε και το αποδεικνύουνε. Εγώ λέω το αποδεικνύουνε. Και προαναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι που φοβήθηκαν. Αναγκάζονται, λέει, να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματέωσή τους. Πρέπει να αποδείξουν ότι έστω και ένας άκουσε τον Αντωνιάδη, άκουσε τον Πετράκο, άκουσε το Χίο και πήγε και τι, δεν έκανε το εμβόλιο. Και πρέπει να αποδείξει περαιτέρω εισαγγελία ότι επειδή αυτός, αφού αποδείξει ότι αυτός ο συγκεκριμένος φοβήθηκε, πρέπει να αποδείξει ότι ζημιώθηκε. Πάμε όμως να δούμε. Είναι η ζημία αυτή μέσα στο 101. Ακούστε λοιπόν, κύριοι, για να τελειώσω το παραμύθι με το 101 και τα fake news. Με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας, είναι να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις. Και ρωτάω τους μη νομικούς, έχει σχέση ο κορονοϊός με αυτό εδώ? Έχει σχέση το εμβόλιο με αυτό εδώ που σας διάβασα?
Σε ρωτάω, Στέφανε. Έχει. Γιατί λοιπόν η εισαγγελία σκόπιμα, σκόπιμα εισαγγελία, διενεργεί προκαταρτικές εξετάσεις για ένα δίκημα που γνωρίζει ότι δεν στοιχειοθετείται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι απάτη. Είναι απάτη. Είναι μόνο τρομοκρατία. Για να σταματήσει την ελεύθερη διακίνηση σκέψεων, ιδεών, προβληματισμών, αυτό προσπαθεί να κάνει και να το κάνει η κυβέρνηση. Εντάξει, κυβέρνηση, έχουμε συνηθίσει με τις κυβερνήσεις να κάνουν και χειρότερα. Αλλά εισαγγελία, κύριε Αποσταμένη, θα συνεχίσουμε αυτό το πράγμα? Θα συνεχίσουμε να τρομοκρατούμε τον κόσμο με διασπορά ψευδών ειδήσεων για τον κορονοϊό? A lot of unusual measures until we get the world vaccinated. We'll have a lot of unusual measures until we get the world vaccinated. We'll have a lot of unusual measures until we get the world vaccinated. Διέγεσαι πώς να πω, δεν εξηγεί. Γιατί, και άρα λοιπόν εγώ στην κρατική ασφάλεια υπέθεσα, γιατί μας φτάνει στο σημείο εισαγγελία, προσταμένη, να μας βάζει να υποθέτουμε τι εννοεί. Υπέθεσα λοιπόν, εφόσον μιλάει για διέγεση ανυπακοή, ότι εννοεί ανυπακοή στο 46-82 του 20 περί υποχρεωτικού εμβολιασμού. Λοιπόν, και εγώ τι είπα στην εισαγγελία, κάτι πάρα πολύ απλό. Ακούστε με. Ο νόμος ναι, ισχύει. Καταρχήν, το αν εδώ πέρα υπάρχει έστω και έμεση διέγεση, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν. Γι' αυτό και δεν το έγραψε η εισαγγελία. Δεν βγαίνει αυτό. Εγώ όμως λέω ότι βγαίνει. 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 Ας πούμε, ας υποθέσουμε υπόθεση εργασίας ότι εσείς γράψατε στο μακελιό, μην κάνετε το εμβόλιο. Εντάξει. Το οποίο δεν ελέγχθηκε ποτέ έτσι, σας το λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Μην κάνετε εμβόλιο. Μην υπακούστε στο 46-82-20. Αλλά είπα στην εισαγγελία, εάν με διώξετε, λέω, κυρία εισαγγελέα, θα πρέπει να πείτε ότι ο Κικίλιας είναι ψεύτης. Ότι ο Μητσοτάκης είναι ψεύτης. Ότι η κυβέρνηση είναι ψεύτες. Γιατί ο Κικίλιας, πάρα πολύ απλά, βγήκε και είπε, αφού είχε ψηφιστεί ο νόμος του 46-82 του 20, και ο Τσιόδρας το είχε πει, δεν θα υποχρεώσουμε κανέναν εμβολιαστή, είχε πει ο Τσιόδρας, ενώ ο Κικίλιας θα είναι ξεκάθαρος. Ναι μεν, πλην όμως δεν θα τον έχουμε υποχρεωτικό. Τον έβαζε στο Facebook προχθές, Κικίλιας, τον Ιούλιο. Είναι άπειρες οι... Το νομικό καθεστώς τι λέει, ότι είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός? Φυσικά είναι υποχρεωτικός. Ή προαιρετικός? Ποιος προαιρετικός? Μα για προαιρετικό μας μίλησαν. Πρόσεξε, λένε, τι λένε, δεν λένε ευθέως, ξέρετε, ψηφίσαμε για χόμπι, γιατί έχουμε ένα χόμπι στη Βουλή, να ψηφίζουμε νόμους τους οποίους δεν θα εφαρμόσουμε. Είναι αντί για τάβλη, εντάξει, άνθρωποι έχουν, ο καθένας έχει το δικό του. Άλλος πάει για ψάρεμα, άλλος για κυνήγι, κάποιοι βγάζουν νόμους που δεν θα τους εφαρμόσουν, να έχουμε, να βλέπουμε, εντάξει, να διαβάζουμε. Λοιπόν, δεν το λένε ευθέως, αλλά λένε ότι δεν θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, όποιος θέλει να το κάνει. Αυτό λένε. Όμως, όταν, γιατί τον 46-82 του 20 εγώ τον αποκάλυψα. Ήταν χαμένος μέσα σε κάποια νομικά site, χωρίς σχολιασμό, χωρίς τίποτα. Τον έβγαλα εγώ, τα παίξαν λίγα, τα χάσαν λίγα και σου λέει κάτι πρέπει να πούμε. Ο 46-82 του 20, να υπενθυμίσουμε τι λέει. Ο 46-82 του 20, ο 46, δεν είναι στο περίπου, ακριβώς σας πω τι είναι. Καταρχήν δεν μιλάμε, ο 46-82 είναι ένας τυπικός νόμος που επικύρωσε με βάση το Σύνταγμα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 25ης Δευτέρου 2020. Η πράξη αυτή τότε είναι η πράξη και για το lockdown το τότε και για όλα αυτά, συν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό με ποινή φυλάξεως 2 χρόνια. Πιο υποχρεωτικός δεν γίνεται. Όποιος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο. Όποιος δεν θέλει, όποιος δεν το κάνει. 2 χρόνια φυλακή. Μπράβο, θέλω και να τελικά τον κάνω. 2 χρόνια φυλακή. Με αναστολή. Εντάξει, αυτό το θέμα, με αναστολή είναι. Αλλά όταν ο άλλος όμως έχει το παν, θα σου πω τώρα μετά. Αυτό το κόλπο δεν θα υποχρεώσουμε κανέναν. Θα σου πω για το λένε. Εκ του ασφαλούς. Με το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμού το καλύψαν το θέμα, α πούμε αμέσως. Τίθεται αυτό το θέμα, το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμού. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Ο 46-82 του 20 είναι νηπιαγωγείο μπροστά στο Εθνικό. Γιατί σου λέει το 46-82 δεν το εφαρμόσω. Αυτό λέει και ο Κικίλιας. Για να τελειώσουμε με τη διέγερση νηπιακοή. Ποια διέγερση λοιπόν σε νηπιακοή? Για ποια νηπιακοή μιλάμε, όταν ο Κικίλιας και η κυβέρνηση μας λένε ότι δεν θα έχετε να υπακούσετε σε τίποτα. Όποιος θέλει το κάνει. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται ποινικό δίκημα. Το έχουν ακυρώσει στην πράξη. Γιατί ποιος εφαρμόζει τον νόμο? Η κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι ναι, μεν υπάρχει το 82 το 20 που λέει ότι είναι υποχρεωτικό εμβολιασμό με ποινή φυλάξη έως 2 χρόνια. Αλλά εγώ λέει θα το έχω πολιτικό. Δεν έχετε να υπακούσετε σε τίποτα. Όποιο θέλει το κάνει. Άρα μιλάμε, Στέφανο, για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ναι, ο οποίο όμω εδώ πέρα δεν υφίσταται αδίκημα και κλείνουμε αυτό. Ναι, άλλο λέω εγώ. Η πολιτεία επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό για να βγάζουμε συμπεράσματα. Η πολιτεία, αυτό το λέμε τώρα μήνες. Ο 4682 είναι σαφής. Προβλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό με ποινή φυλάξης 2 χρόνια. Προβλέπει την υποχρεωτική νοσηλεία με ποινή φυλάξης. Άρα το εμβόλιο που θα έρθει θα πρέπει να το κάνουν όλοι. Τα τεστ που είναι υποχρεωτικά. Πάλι φεύγουμε. Θα το συζητήσουμε για τα τεστ. Όχι, από εδώ πέρα. Τα τεστ που είναι υποχρεωτικά. Από ποιο νόμο είναι? Τον ίδιο. Τον ίδιο. Όχι, έχει σημασία. Το νομικό καθεστώς λέει. Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ναι. Δεύτερο στάδιο. Λοιπόν. Μητρό. Αυτό είναι το τελευταίο. Αυτή δεν είναι το τελευταίο, είναι πιο σημαντικό. Όχι, είναι το τελευταίο, το τελευταίο χρονικά. Χρονικά. Όταν λοιπόν η κουβέντα όλη. Μπορεί να και το plan A. Το έχω γράψει. Μπορεί να και το plan A το Μητρό. Και να μας έριξε δίθεν ως plan A. Ως να ήταν μια παγίδα να ασχοληθούμε με το 4682 του 20, να βγούνε μετά, να λοιπόν που μπορεί να, και να μην είναι χόμπι τελικά, τον βγάζουν τον νόμο, μας τρομάζουνε, υποχρεωτικός εμβολιασμός, 4682 του 20, χαθήκαμε, τι κάνουμε, εγώ ζητάω, πάω και ζητάω με 30.000 κόσμο την κατάργησή του στη Βουλή και ο Πατούλης ζητάει υποθετικό μου έλεγχο γι' αυτό, που δεν έχει σχέση με αυτό, το πούμε μετά αυτό. Λοιπόν, και... δεν το καταργήσανε, αλλά όμως όπως σου είπα, βγαίνει ο Κικίλας και λέει: μην ανησυχείτε, δεν θα είναι υποχρεωτικός. Ο Τσιόδρας το ίδιο, ο Μητσοτάκης το ίδιο. Άρα λοιπόν, για να κλείσω το θέμα, το ποινικό αδικήματος των ημερών διέγερση στην υπακοή δεν υφίσταται, διότι στην πράξη έχει καταργηθεί η υποχρέωση, γιατί η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, έχει ορκιστεί, έχει βεβαιώσει τον ελληνικό λαό ότι δεν τον εφαρμόσει. Άρα δεν υφίσταται θέμα ανυπακοής, διότι δεν υφίσταται θέμα υπακοής. Το έχει άρει η κυβέρνηση. Πάει από εδώ. Άρα το αδίκημα αυτό φεύγει διαπαντός. Πάμε όμως τώρα, εάν τελικώς είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός, αν την πίσω πόρτα. Η πίσω πόρτα λοιπόν ήρθε με μια απόφαση, δεν είναι κοινή, είναι η πρώτη που βγαίνει από τον Κικίλια απευθείας, Στέφανε. Και ο Κικίλιας λοιπόν κάνει το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμού και πού είναι, είχα ανεβάσει μια ανάρτηση και λέω ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Μέσα στο κείμενο λοιπόν του εμβολιασμού του Μητρώου, κάποια στιγμή λοιπόν και αφού λέει ότι θα φτιάξουμε το Μητρό με τις λίστες μέσα κλπ. Ακόμα θα είναι, λέει, αυτοί που θα κάνουν τον εμβολιασμό, θα τους κατατάσσουμε, λέει, και με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Έχει σημασία, δηλαδή, αν αυτός που θα εμβολιαστεί είναι υδραυλικός, αν είναι δημοσιογράφος, δικηγόρος ή αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν, φακέλωμα. Φακέλωμα. Και εγώ θα κάνω ερώτημα στην αρχή προστασίας δεδομένων. Έχει ζητηθεί, δεν προκύπτει από το αντιγεία, αν έχει ζητηθεί η γνώμη της Επιτροπής. Μιλάμε για το φακέλωμα του αιώνα, το αντιλαμβάνεσαι έτσι αυτό. Λοιπόν, πού είναι η λεπτομέρεια του διαβόλου, Στέφανε? Σε εκείνη την παραγραφούλα που λέει πάρα πολύ απλά ότι αφού θα μεριμνήσουμε να γίνουν αυτά και αυτά και αυτά, θα γίνει λίγη η έκδοση, θα μεριμνήσουμε και την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού. Και μέχρι εδώ, ας πούμε καλά, η οποία λέει θα είναι για κάθε νόμιμη χρήση. Ενδεικτικά, εγγραφή στο σχολείο, ταξίδι στο εξωτερικό κλπ. Σαν αστυνομική ταυτότητα. Κάρτα εισόδου και παραμονής στην ίδια τη ζωή. Θα ακυρωθούμε ως πολίτες εάν δεν έχουμε τη βεβαίωση εμβολιασμού. Eventually what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person. Πάμε όμως, Στέφανε, γιατί λέμε ότι είναι ακόμα τους ειδικούς. Εγώ τους ειδικούς ακούω. Χθες λοιπόν που βγήκε η μελέτη αυτή στη Δανία, είναι η πρώτη μελέτη, η οποία μελέτη της Δανίας επανέλαβε αυτά που λέγει για Μαρέλιο το Μάρτιο, ότι η μάσκα ελάχιστα προστατεύει. Οπότε αναρωτιέται κανένας, αφού η μάσκα ελάχιστα προστατεύει, γιατί μας έχουν βάλει σε όλους το φήμωτρο? Αν ελάχιστα προστατεύει. Μα το είχε πει και ο Τσιόδρας στην αρχή αυτό. Ελάχιστα προστατεύει. Ναι, και για Μαρέλο στην αρχή. Για Μαρέλο λοιπόν είπε κάποια στιγμή, γιατί για να δικαιολογήσει το αγγελόγιο, πρέπει να λένε ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Ποτέ δεν λένε όμως ποια δεδομένα είναι αυτά. Ποτέ δεν λέγανε πια, ενώ τα προηγούμενα δεδομένα ήταν δεδομένα ετών. Εμπειρία και μελέτες ετών. Τώρα, τότε για Μαρέλο αυτό το είπε μετά, λέει, από μετανάλυση 60 τόσων μελετών που είχαν γίνει χρόνια για τη μάσκα. Και είχε πει ότι ελάχιστα προστατεύει. Να δεχτώ ότι τα δεδομένα της Γιαμαρέλου αλλάξαν χωρίς να μας εξηγεί ποια δεδομένα είναι. Βγήκε τώρα στην Δανία, μελέτη, 2 μήνες μελέτη, έτσι.
Σοβαρή μελέτη, όχι τη Σιγκαπούρη του 19, όπως ο φίλος μου Φέδωνο Βόβολης ανακάλυψε ότι τελικά ήταν του 17 μελέτη, την έγκριση λέει, πήρε το 19, σε δύο σχολεία τώρα. Με μια μάσκα που ήταν, είναι ένα στάδιο πριν την αόρατη η μάσκα αυτή που κάνανε, έτσι, ένα στάδιο πριν την αόρατη. Λοιπόν, και βγάλανε κάτι ιδέες που είχε πει η Παγώνη στον debate με τον Βόβολη, ότι τώρα έχουμε λέει τη μελέτη της Σιγκαπούρης, πρώτες 4 ημερών, για να πει ότι έχουμε κάτι επιτέλους στην ανυπαξία των μελετών, και βρίσκω εγώ ότι η πρώτες 4 ημερών ήταν προ 9 μηνών. Λοιπόν, η κυρία Γιαμαρέλου όμως, Στέφανε, επειδή ακούμε τους άλλους, την άλλη πλευρά, την κρατούσα, επικρατούσα και την κυβερνητική, τη σοβαρή. Η σοβαρή λοιπόν Γιαμαρέλου, όταν μίλησε το Σεπτέμβριο για τις μάσκες στα σχολεία, για να πείσει τον κόσμο, τους γονείς, ότι πρέπει να φοράνε μάσκα τα παιδιά, ξέρεις τι είπε. Γιατί επειδή όταν πάνε να στηρίξουν μέσα στο αλαλούμου των αντιφάσεων, Στέφανε, την άποψη, τον ισχυρισμό, το επιχείρημα που προβάλλουν εκείνη την ώρα, αναγκαστικά αποδομούν ένα προηγούμενο. Και τους πιάνουμε εμείς, οι ψεκασμένοι. Αποδεικνύοντας ότι αυτοί είναι ψεκασμένοι. Ψεκασμένοι με εντολές. Τους ψεκάζουν εντολές. Η Γιαμαρέλου λοιπόν τότε, φίλε μου Στέφανε, για να πείσει ότι η μάσκα κάνει καλό, είπε ότι θυμηθείτε, επιλέξει τον έβασα στο Facebook και έγινε χαμός. Γιατί άλλο έψαχνα. Έψαχνα τη δήλωση Γιαμαρέλου το Μάρτιο που είχε πει ότι η Ελλάδα θα προστατεύει. Και δεν τη βρήκα αυτή και βρήκα μια άλλη. Λέω κάτσε εδώ, κάτι ενδιαφέρον θα λέει. Και το πιάνω το ενδιαφέρον. Και τρελαίνομαι. Τι λέει, θυμηθείτε λέει ότι έχετε γρήπη λέει που να είναι. Που μπορεί να είναι βαριά. Και άλλες ιώσεις που μπορεί να είναι πολύ πιο βαριές από τον COVID. Ίσα ίσα που η μάσκα όταν είναι στεγνή και γερή δεν μας προστατεύει μόνο από τον COVID. Θυμηθείτε τη γρήπη που έρχεται, τις άλλες ιώσεις που μπορεί να είναι πολύ βαριές και πολύ βαρύτερες και από τον COVID. Και το τρίτο για να πάμε... Έχουμε μια πολλαπλή προστασία. Όχι άγνωστες ιώσεις, οι γνωστές. Δεν μίλησε για... Καταλαβαίνεις τι είπε Στέφανε. Καταλαβαίνεις τι είπε. Της ξέφυγε και είπε... Θυμηθείτε για να πει τι, ότι η μάσκα κάνει καλό γενικώς. Ότι να τώρα θα δουν και άλλες ιώσεις, θα μας προστατεύει και από αυτές. Για να το πει αυτό και να ηρεμήσει τους γονείς, να τους πει ότι κοιτάξτε, δεν σας προστατεύουμε, δεν προστατεύουμε τα παιδιά σας μόνο από τη γρήπη, από το κορονοϊό, θα τα προστατεύσουμε και από ό,τι άλλο έρθει. Από τα γνωστά που ξέραμε μέχρι τώρα. Πριν όμως αυτά τα γνωστά, δεν τα εμφάνισε ως κάτι το ήπιο, αλλά ως βαριά γρήπη και ιώσεις οι οποίες μπορεί να είναι πολύ βαρύτερες. Και ρωτάω, Στέφανε. Υπάρχουν, δηλαδή αλήθεια, οι ιώσεις οι άλλες μπορεί να είναι πολύ βαρύτερες από τον COVID. Εσύ δεν έχεις καταλάβει, από την επικρατούσα άποψη, ότι ο κορονοϊός είναι super duper φωνικός, δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο αναπνευστικό. Πώς η Γιαμαρέλου λοιπόν μιλάει το Σεπτέμβριο του 20 για πολύ βαρύτερες ιώσεις που έρχονται. Πώς! Και αν Στέφανε, έρχονται πολύ βαρύτερες ιώσεις, αν τώρα που ήρθα από πάνω εδώ και νόμιζα ότι είχε πέσει πυρηνική βόμβα, δεν υπήρχε κανένα στον δρόμο, εάν τώρα έχουμε την εικόνα αυτή με τον κορονοϊό αυτό, όταν θα έρθει πολύ βαρύτερη ίωση, θα μας στείλουν στον πλανήτη Άρη. Σε ρωτάω δηλαδή, τι παραπάνω θα μας κάνουν. Σε ρωτάω. Δηλαδή την ημέρα εκείνη η κυρία Γιαμαρέλου γκρέμισε το μύθο πρώτον του μη συγκρίνεται γρήπη με κορονοϊό, η ίδια το σύγκρινε. Σε εμάς κορώνει το δάχτυλο και τα χώαξεις και όλοι συγκρίνουν τα νόμια πράγματα. Μα η ίδια Γιαμαρέλου, γιατί εκείνη τη στιγμή έπρεπε να στηρίξει την αλφα άποψη για να πει στους γονείς να φοράνε μάσκα και τα νήπια και αποδομεί μια προηγούμενη. Έτσι είναι. Γιατί πρέπει να έχει καλό μνημονικό. Εντάξει. Λοιπόν, και πάει και λέει ότι έχονται βαρύτερες ιώσεις. Και έτσι λοιπόν εκείνη τη στιγμή, καταρχήν η ίδια κάνει συγκρίσεις και η σύγκριση αυτή είναι αυτή που λένε όλοι οι συνωμοσιολόγοι και ψυχασμένοι. Άρα δικαίως νομίζω μπορούμε να κατατάξουμε τη Γιαμαρέλου στους ψυχασμένους. Η οποία είπε ότι αν είναι δυνατόν, ότι οι ιώσεις που έχονται μπορεί να είναι βαρύτερες από τον COVID.